φτιάξω λίγο το μαλάκι το οποίο αποκαλύφθηκε σήμερα τελικά. Γάλα με το καπέλο. Τι γίνεται, Νικόλ μου? Καλά, είναι μια χαρά. Πού πηγαίνεις κατά αυτόν τον τρόπο? Λοιπόν, πηγαίνω να πάρω από την προπόνηση του μπάσκετ τον αδερφό μου. Μάλιστα. Και να πληρώσω και τα δίδακτρα. Α, γιατί πώς χρονών είναι ο αδερφός σου? Είναι 13. Α, η αγάπη μου, όντως. Ναι. Ναι, όντως. Έχεις ένα αδερφό, έχεις και άλλα αδέρφια ή? Έχω πολλά αδέρφια. Πόσα αδέρφια έχω? Έχω άλλα 4 μαζί με τον αδερφό. Μπράβο, ζωή να έχετε, συγχαρητήρια. Πας να πάρεις λοιπόν τον αδερφούλη σου από την προπόνηση του μπάσκετ, ναι. Και... Να πληρώσω και τα δίδακτρα, ναι, και ναι. Εντάξει, παρεμπιπτόντως είναι και hot ο προπονητής, σου ήθελα λίγο έτσι να δώσω κάτι. Παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Οπότε γι' αυτό είναι και λίγο... Λίγο έτσι πούμε, πιο... Εμέσως πλην σαφώς θα, ναι, το έλεγε, ναι, κανείς. Περιποιημένη, ας πούμε, δεν πας και με τις φόρμες να πάρεις, ναι, ναι, το, ας πούμε, πώς πας το παιδί σου που καμιά φορά είσαι σπίτι, τώρα λες βαριέμαι. Εδώ εγώ με τον κότσο, ναι, εδώ φόρμα τέτοια. Και η μαμά μου, και η μαμά μου. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πάω λίγο πιο. Το καταλάβαμε. Για να δούμε αν θα είναι λίγο πιο και η βαθμολογία τώρα. Ναι, μου πες. Για πάμε. Σελένη. Νικόλ, Σελένη μου. Η φούστα έχει μέσα μία κοντή φόδρα. Ναι. Δεν σου αρέσει, καθόλου όμως. Δηλαδή μου χαλάει όλη την ομοιομορφία, αυτή τη σουλέτα που έχει στην υπέροχη πραγματικά. Γι' αυτό και θα ήταν 3, αλλά μου χαλάει πραγματικά την εικόνα σου από τη μέση. Και εμένα μου τη χαλούσε αυτή η φόδρα, αλλά δεν μπορούσα να βρω κάτι το άλλο. Καταλαβαίνω, στο... ναι, φυσικά. Και ούτε αυτό. Να τη βγάλω, γιατί είναι αρκετά διάφανη μετά. Και πάει να πάρει και τον αδελφό τη. Πώς θα εμφανιστεί τώρα στη φόδρα, κατάλαβε. Όλα αυτά μου αρέσουν και τον μπάσκετ. Ναι. Νικολέτα μου, ο μέσος όρος είναι 2,4. Πηγαίνει στην Κρητική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ξεκινάμε λοιπόν με το Στέλιο. Λοιπόν. Μπορώ να πω εγώ κάτι πριν. Σαν τι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι τα ανυπόστατα λόγια που είπε πριν η Βασιλική για μένα. Δεν έχουν καμία σημασία, γιατί καταλαβαίνουν ότι το κάνει ως αντίδραση, επειδή στην πλειοψηφία μπορεί να έχουν βγει καλύτερα τα looks μου από τα δικά της. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπόθηκε, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς. Αν θεωρείτε εσείς ότι εγώ έχω στη λίστα, εγώ δεν έχω καμία θέση εδώ. Καμία θέση εδώ. Δεν με ενδιαφέρει αν θα βαθμολογήσετε χωρίς να έχετε αποδείξεις ή οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει το ηθικό κομμάτι. Αν θεωρείτε ότι εγώ έχω στη λίστα, δεν έχω καμία θέση εδώ και το λέω πριν κάνουμε την κριτική. Ότι σε ζηλεύω και είπα ότι έχεις στη λίστα, Νικόλ. Δεν είπα ότι ζηλεύεις, είπα ότι αντιδράς. Επειδή σε ζηλεύω, επειδή ανεβαίνεις πιο πάνω. Δεν θέλω να σου μιλήσω, Βασιλική. Λες ανυπόστατα λόγια, τελείως αερολογίες. Ανυπόστατα χωρίς, θέλει να πει. Χωρίς αποδείξεις. Φέρε μου εδώ τις αποδείξεις. Είπα τι πιστεύω. Φέρε μου εδώ τις αποδείξεις. Δεν θα με φημώσεις. Είπα τι πιστεύω. Όχι, δεν είναι ωραίο χωρίς να έχεις αποδείξεις να δείχνεις έναν άνθρωπο με το δάχτυλο και να του λες, ναι, ωραία. Okay. Δεν θα με φημώσεις. Ούτε εσύ, ούτε κανένας. Ωραία, εντάξει. Και εγώ μπορώ να πω ότι. Πες ό,τι θες. Γεια μου, ένα αστροναύτης. Πες ό,τι θες. Τι να πω. Στέλιο. Ναι, κοίταξε να δεις, Νικόλ. Εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα. Το τι μπορεί να διαισθανόμαστε δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλοι δεν ξέρουμε τι κάνετε η κάθε μία έξω. Μπορεί να είναι αυτή που δεν έχουμε καμία υποψία που έχει στη λίστα και αυτή που οπτευόμαστε τελικά να μην έχει. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ποιος δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να λέει λόγια του αέρα? Τα πιστεύω, του λέει ο καθένας, ρε Νικόλ. Ποιος δίνει να έχουν δικαίωμα βάση αυτά τα λόγια? Να λέει λόγια του αέρα, λόγια. Έλα. Χωρίς αποδείξεις. Και να μου κατεβάζει εμένα την προσπάθεια. Τι είπες, Ρίνα? Να έχουν μια βάση, πώς, τα πιστεύω. Έχουν. Εγώ δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω καλά να διαγωνίζομαι, πιστεύοντας ότι όλος ο κόσμος θεωρεί ότι εγώ δεν τα κάνω μόνη μου. Δεν νιώθω καλά. Δηλαδή, η Βασιλική και αυτό που πιστεύει είναι όλος ο κόσμος? Όχι, η Βασιλική το λέει, αλλά το ακούνε όλοι. Γιατί το λες χωρίς αποδείξεις? Μα δεν σημαίνει την αλήθεια, είναι κάτι που πιστεύει η ίδια. Κοιτάξτε, και σας είπα ότι δεν με νοιάζει για τη Βασιλική, γιατί ξέρω γιατί το κάνει.
Για πες γιατί το κάνω και σε μένα να ξέρω. Σου είπα ξεκάθαρα το κάνεις αντιδραστικά τελείως. Ωραία. Στο ορκίζομαι λοιπόν όπως ορκίζεστε κι εσείς ότι το κάνω επειδή το πιστεύω. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία, μπορείς να μου φέρεις μια απόδειξη, Βασιλική. Σε καλύπτει το πιστεύω, παιδί μου. Τα μάτια μου και η νοημοσύνη μου. Ωραία. Μου λέει ότι το κάνεις. Και εγώ πιστεύω ότι είσαι τελείως αντιδραστική και επειδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παραπάνω, θέλεις να ρίχνεις μόνο κακίες στους άλλους. Άμα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω, εγώ λογικά αυτό δεν πιστεύω. Θα ήμουν εδώ. Εγώ αυτό πιστεύω. Λογικά δεν θα Εντάξει, ήμουν εδώ. Εγώ αυτό πιστεύω. Εντάξει. Εντάξει, εγώ αυτό δεν πιστεύω. Δεν θα ήμουν εδώ. Ωραία. Θα ήμουν κάπου αλλού. Ναι. Λοιπόν, Νικόλ, βάζουμε μια ανωτελεία. Και όπως είπα πριν και στη Βασιλική αυτό και λέω και σε εσένα ξανά και σε όλα τα κορίτσια, ο χρόνος μιλάει. Εντάξει, και η καθημερινή σας προσπάθεια φαίνεται και ο κόσμος καταλαβαίνει και μην νομίζετε ότι. Ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερο από όλους μας. Γιατί καταλαβαίνει είναι ένας παρατηρητής που είναι εξωγενής και καταλαβαίνει ο κόσμος και στηρίζει. Και στο τέλος, επειδή ο κόσμος θα ψηφίζει και την νικήτρια αυτού του παιχνιδιού, μην έχετε κανένα άγχος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Αν συχαίνουμε κάτι, είναι κάποιος να θυματοποιεί τον εαυτό του. Το συχαίνουμε αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε, έχω ένταση και νεύρα. Γιατί πάρα πολλές μέρες κάνω υπομονή, δείχνω τον καλύτερο με αυτό. Είμαι πάρα πολύ οξύθυμη, αλλά γενικά επειδή εδώ καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα, ότι όλοι έχουμε ένταση κλπ. Κάνω πολύ πίσω τον εαυτό μου, κάνω πάρα πολύ υπομονή, αλλά νιώθω ότι έχω φτάσει στο πικ μου. Δεν τι γίνεται άλλο. Γι' αυτό τα κοπανάς και τα διαλύσεις όλα πίσω. Δεν θέλω να μου μιλάς αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θα τα λες όλα, Νικόλ. Δεν σου δώσω κανένα το λόγο. Θα λες την αλήθεια. Πίσω κοπανάς τείχους και βρίζεις. Δεν είσαι ήρεμη. Τι κάνω? Αυτό η Νικόλ το έχει κάνει σε στιγμές μεγάλης έντασης. Δεν είναι κάτι που το κάνει καθώς και λίγο βάσο. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Α, ναι, αλήθεια. Και εσύ μπορεί να έρθει. Όχι, εγώ δεν έχω κοπανίσει. Κάθομαι και κλαίω στον καθρέφτη μου και δεν βρίζω και κοπανάω. Πες άλλα, μη λες τέτοια. Βασιλική, μη θυμηθούμε τι έχεις κάνει εδώ πέρα κάθε πρωί που έβριζες και φώναζες. Ναι, όταν μου πετάνε τα πράγματα προφανώς. Έλα, εντάξει τώρα. Να λέμε για μένα, να λέμε και για σένα. Πάμε στο Στέλιο. Λοιπόν, αυτή τη φούστα για να είναι ωραία με αυτή τη μπότσα την ήθελα κοντή. Εμένα μου αρέσουν και οι μπότσες, μου αρέσει και η φούστα, δεν μου αρέσουν μαζί. Επειδή θέλω να κρατήσω όλη την υπόλοιπη εικόνα, θα άλλαζα λοιπόν τις μπότες, θα βάζα αθλητικά παπούτσια ή χαμηλά παπούτσια με ωραία πληροφορία που θες να βάλεις κάτι άλλο. Ας μην είναι αθλητικό, να είναι κάτι άλλο, αλλά όχι μπότα. Η τσάντα αυτή δεν μου αρέσει με αυτό το look. Δεν σας αρέσει. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα κάτι ίσως λίγο μεγαλύτερο. Θα ήθελα και τον μπουφάν σου να είναι λίγο μεγαλύτερο. Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου πολύ, το χρώμα τους, με αυτά τα χρώματα που έχεις επιλέξει. 2. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Μ' αρέσει όπως καταλήξει ο συνδυασμός. Μου αρέσει και το χρώμα που έχει το μπουστάκι από μέσα. Θα το ήθελα ολόκληρο μπλουζάκι να κατεβαίνει, αν ανοίξει δηλαδή το μπουφανάκι σου. Mm. Τα παπούτσια με χαλάνε πάρα πολύ και νομίζω ότι ενώ τα μαλλιά σου είναι πολύ ωραίο το χρώμα και κάπως ενώνονται με την εικόνα σου, δηλαδή έχει ανοίξει ωραίο το χρώμα, μπεζάρει λίγο, μια κοτσιδούλα θα την ήθελα. Ναι. Μια κοτσιδούλα. Ναι. Δεν μ' αρέσει το look όμως γενικά. Είναι ωραίο για να πας εκεί, θα ξεχωρίσεις σίγουρα. Mm. Σαν σημαδούρα θα είσαι μέσα εκεί στις στολές και τα λοιπά. Όλοι μπες, θα πας εσύ. Αυτό θέλουμε, να ξεχωρίσουμε θέλουμε. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα σε σένα, Δημήτρη. Νικόλ μου, είσαι μια γλύκα. Μην ακούς τη φωνή μου που δηλώνει κάτι άλλο, είσαι μια γλύκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο χρωματικά και το jacket μου αρέσει, που είναι αυτό το puffer. Ωραίο θα ήταν το μέσα αν συνέχιζε. Αλλιώς, επειδή δεν συνεχίζει, θα μπορείς να βάλεις ένα λευκό από μέσα, ένα φανελάκι ή κάτι άλλο, ώστε να μπορείς να το ανοίξεις και αυτό το άτιμο, ρε παιδί μου. Μην είσαι πάντα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστώ. 3. Αν σας δείξω δηλαδή πόσες φωτογραφίες έχω αποθηκευμένες στο κινητό μου και προσπαθώ κάθε φορά να τις δω για να εμπνευστώ κάτι, θα πείτε που τι κάνει αυτή η κοπέλα, δεν έχει ζωή. Εδώ μέσα. Η Εμιλία, γιατί σταυροκοπιέται? Ή ματιασμένη είμαι. Ματιασμένη είσαι. Να φέρουμε λάδι. Δεν είπες κάνω το σταυρό με αυτά που βλέπω. Σας παρακαλώ, κύριε Κουδουνάρη. Ναι, αυτό είπα. Άρα, αυτό είπα. Τι εννοείς? Με αυτά που βλέπω πραγματικά, να κάνω το σταυρό μου μερικές φορές εδώ μέσα. Κάποιες βαθμολογίες. Πιανού. Ας πούμε τώρα του κύριου Σκουλού. Που είναι ίδιος με τη κυρία Παπαγεωργίου. Το 3. Το look είναι πολύ ωραίο. Έχει κάποιες στοχές, είναι πολύ ωραίο. Για πες μου και το 4 εσένα στη Βασιλική. Το 4 είναι αλληλοστήριξη. Τι είναι αλληλοστήριξη είναι? Ναι. Α, οπότε όταν δεν είσαι εσύ,
να μην περιμένει και από του άλλου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα look που είναι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Κρίνει τη βαθμολογία του κύρου Σκουλού. Γιατί δεν ρωτά να σου λύσουμε κάποια απορία. Όχι, ναι. Δηλαδή ζητά το λόγο, ζητάς το λόγο από τον κύριο Σκουλό. Δεν ζητάω το λόγο. Με ποιον background. Με ποιον background. Δεν την καταλαβαίνω. Με ποιον background μπορεί να αμφισβητήσει τη βαθμολογία του. Γιατί δεν ζητά να σου εξηγήσει. Δεν αμφισβήτησα τίποτα. Δεν την καταλαβαίνω νοητικά. Δεν ρώτησε. Άκουσε με ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όταν σταυροκοπιέσαι και λες με αυτά που βλέπω και αυτά που κάνω και αμφισβητείς τις βαθμολογίες μας, μήπως δεν πρέπει να είσαι εδώ. Δεν αμφισβητώ καθόλου. Γιατί τότε να μην είμαι εδώ. Τι στυλ είναι αυτό. Γιατί είναι, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου λίγο γιατί να μην είμαι αν, εγώ εδώ. Αν βρίσκεσαι όχι, κάπου. Σας ρωτάω, για ποιο λόγο να μην είμαι εγώ εδώ. Ναι, θα σου απαντήσω. Δεν έχω φέρει εγώ εδώ εικόνες. Αν είσαι κάπου που αμφισβητείς τις βαθμολογίες των ανθρώπων που σε κρίνουν, δεν φυσικά και δεν έχεις λόγο να είσαι. Δεν απλά είπα ότι δεν την είσαι καλά. Όταν είπα ότι ένα αμφισβητή στι βαθμολογίε μα. Απόρρισα. Λέω πώς γίνεται κάποια ρούχα, κάποια look να τα συγκρίνουμε με άλλα, για παράδειγμα. Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνω κι εγώ τι βαθμολογίε. Ποιο σου είπε ότι τα συγκρίνουμε με άλλα. Για μένα, στα δικά μου μάτια, αυτό το look δεν είναι για τρία. Μα ρώτησε για ποιο λόγο. Για τα δικά σου μάτια. Γιατί με ρωτήσατε για ποιο λόγο σταυροκοπιέμαι και είπα. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το έχει δει πάρα πολύ λάθο όλο. Κάθεσαι εκεί και αμφισβητείς τις βαθμολογίες που μπαίνουν σε μια συμπαίκτριά σου. Απορώ. Δεν απορείς, ηρωνεύεσαι, σταυροκοπιέσαι και πιάνεις και τα θεία. Έμα όταν απορώ με αυτά που βλέπω και βάζεις το σταυρό σου και κάνεις γκριμάτσες. Αυτό που σου λέω, Ναι. Το πάτε αλλού όμως. Πουθενά αλλού δεν το πάω. Κάθεσαι, σταυροκοπιέσαι και κοιτάς ηρωνικά τον κύριο Σκουλό για μια βαθμολογία που βάζει. Εγώ να κοιτάξω ηρωνικά τον κύριο Σκουλό, ειδικά, δεν νομίζω. Εδώ κάθομαι και σε βλέπω. Και τώρα είσαι ηρωνική και τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω, Νικόλ, ότι η συνολική βαθμολογία για σήμερα είναι 10,4 και είναι πολύ υψηλή. Μπορείς να πάρεις τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.